286, κεφάλαιο 2 και εδάφιο 24. Είναι από το βιβλίο του Δανιήλ. Δεύτερο κεφάλαιο, 24 εδάφιο, σελίδες 786, με τη χάρη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Υπήγε λοιπόν ο Δανιήλ προς τον Αριόχ, τον οποίον ο βασιλεύς διέταξε να απολέσει τους σοφούς της Βαβυλώνος. Υπήγε και είπε προς αυτόν ούτω: «Μη απολέσεις τους σοφούς της Βαβυλώνος. Ίσαξον με ενώπιον του βασιλέως και εγώ θέλω φανερώσει την ερμηνείαν προς το βασιλέα». Και εισήξεν ο Αριόχ με τα σπουδή στο Δανιήλ ενώπιον του βασιλέως και είπε προς αυτόν ούτως: «Έβρικα άνδρα εκ των ιών της εχμαλωσίας του Ιούδα, ώστις θέλει φανερώσει την ερμηνείαν εις το βασιλέα». Απεκρίθη ο βασιλεύς και είπε προς τον Δανιήλ, του οποίου το όνομα ήταν Βαλτασάσαρ: «Είσαι ικανός να φανερώσεις προς εμέ το ενύπνιον το οποίον είδον και την ερμηνείαν αυτού?» Απεκρίθη ο Δανιήλ ενώπιον του βασιλέως και είπε: «Το μυστήριον περί του οποίου ο βασιλεύς επερωτά, δεν δίνανται σοφοί, επαειδοί, μάγοι, μάντης να φανερώσωσι προς τον βασιλέα. Αλλά είναι Θεός εν το ουρανό, ώστις αποκαλύπτει μυστήρια και κάμνη γνωστόν εις τον βασιλέα Ναβουγοδονόσορ τη μέλη γενέστε εν τεσσεσχάτες ημέρες. Το ενύπνιον σου και εωράσεις της κεφαλής σου επί της κλίνης σου είναι άφτε. Βασιλεύει διαλογισμού σου ανέβησαν εις τον νου σου επί της κλίνης σου περί του τι μέλη γενέστε με τα ταύτα. Και ο αποκαλύπτων μυστήρια έκαμε γνωστό εις τι μέλη γενέστε. Πλην όσον το κατεμέ, το μυστήριον τούτο δεν επεκαλύφθη προς εμέ δια σοφίας την οποίαν εγώ έχω μάλλον παραπάντα στους ζώντας, αλλά δια να φανερωθεί η ερμηνεία προς τον βασιλέα και δια να γνωρίσεις τους διαλογισμούς της καρδίας σου. Σύ βασιλεύ εθεώρης και ειδού εικόν μεγάλη, εξαίσιος ή το εκείνη εικόν και υπέροχος η λάμψης αυτής εισταμένης ενώπιόν σου και η μορφή αυτής φοβερά. Η κεφαλή της εικόνος εκείνης ή το εκ χρυσού καθαρού, το στήθος αυτής και οι βραχίονες αυτής εξ αργύρου, η κοιλία αυτής και η μυρή αυτής εκ χαλκού, η κνήμε αυτής εκ σιδήρου, οι πόδες αυτής μέρος μεν εκ σιδήρου, μέρος δε εκ πυλού. Εθεώρης εως σου απεκόπη λίθος άνευ χειρών και εκτύπησε την εικόνα επί τους πόδας αυτής τους εξιδήρου και πυλού και κατεσυνέτριψε εν αυτούς. Τότε ο σίδηρος, ο πυλός, ο χαλκός, ο άργυρος και ο χρυσός κατεσυντρίφθησαν ομού και έγιναν ως λεπτών άχυρων αλωνίου θερινού και ο άνεμος εσήκωσεν αυτά και ουδής τόπος ευρέθη αυτών. Ο δε λίθος ο χτυπήσας την εικόνα έγινε όρος μέγα και γέμισεν όλην την γην. Τούτο είναι το ενύπνιον και την ερμηνείαν αυτού θέλουμε νηπή ενώπιον του βασιλέως. Σύ βασιλεύ, είσαι βασιλεύς βασιλέων, διότι ο Θεός του ουρανού έδωκεν εισέ βασιλείαν, δύναμην και ισχύν και δόξαν. Και πάντα τόπον όπου κατοικούσιν οι ιοί των ανθρώπων, τα θηρία του αγρού και τα πετεινά του ουρανού έδωκεν εις την χείραν σου και σε κατέστησε κύριον επί πάντων τούτων. Σύ είσαι η κεφαλή εκείνη η χρυσή. Και μετά σε θέλει να στηθεί άλλη βασιλεία κατωτέρα σου και τρίτη άλλη βασιλεία εκ χαλκού ή της θέλει κυριεύσει επί πάσης της γης. Και τετάρτη βασιλεία θέλει σταθεί ισχυρά ως ο σίδηρος, καθώς ο σίδηρος κατακόπτει και καταλεπτύνει τα πάντα, μάλιστα καθώς ο σίδηρος ο συντρίβων τα πάντα ούτω θέλει κατακόπτει και κατασυντρίβει. Περί δε του ότι είδες τους πόδας και τους δακτύλους μέρος μεν εκ πυλού και ραμαίος μέρος δε εκ σιδήρου, θέλει είστε βασιλεία διηρημένη. Πλην θελημένη τι εν αυτή εκ της δυνάμεως του σιδήρου, καθώς είδες των σίδηρων ανανεμιγμένων με τα αργυλώδους πυλού. Και καθώς οι δάκτυλοι των ποδών σου ήσαν μέρος εκ σιδήρου και μέρος εκ πυλού, ούτως η βασιλεία θέλει είστε κατά μέρος ισχυρά και κατά μέρος εύθραυστος. Και καθώς είδες των σίδηρων ανανεμιγμένων μετά του αργυλώδου σπηλού, το θέλουσιν αναμειχθεί διασπέρνοντος ανθρώπων. Πλην δε θέλουσιν είστε και κολλημένοι ο ίς μετά του άλλου, καθώς ο σίδηρος δε μειγνύεται μετά του πυλού. Και εν τες ημέρες των βασιλέων εκείνων θέλει αναστήσει ο Θεός του ουρανού βασιλείαν, ήτης εις τον αιώνα δε θέλει φθαρεί. Και η βασιλεία αυτή δεν θέλει περάσεις λαών άλλων. Θέλει κατασυντρίψει και συντελέσει πάσας ταύτας τας βασιλείας, αυτή δε θέλει διαμένει στους αιώνας.
καθώς είδες ότι απεκόπη λίθος εκ του όρου σαν ευχηρών και κατεσυνέτριψε των σίδηρων, των χαλκών, των πυλών, των άργυρων και των χρυσών, ο Θεός ο Μέγας έκαμε γνωστόν εις τον βασιλέα ότι θέλει γίνει με τα ταύτα. Και αληθινόν είναι το εν ύπνιον και πιστή η ερμηνεία αυτού. Τότε ο βασιλεύς Ναβουχοδονόσορ έπεσε επί πρόσωπον και προσεκύνησε τον Δανιήλ και προσέταξε να προσφέρωσιν σε αυτόν προσφοράν και θυμιάματα. Και αποκριθείς ο βασιλεύς προς τον Δανιήλ είπεν, «Επαληθείας ο Θεός σας, αυτός είναι Θεός Θεών και Κύριος των βασιλέων και ως της αποκαλύπτει μυστήρια, διότι ειδηνήθης να αποκαλύψεις το μυστήριον τούτο». Τότε ο βασιλεύς εμεγάλινε τον Δανιήλ και δώρα μεγάλα και πολλά έδωκεν εις αυτόν και κατέστησε αυτόν κύριον επί πάσης της επαρχίας της Βαβυλώνος και αρχιδιοικητήν επί πάντας του σοφούς της Βαβυλώνος. Και ζήτησε ο Δανιήλ παρά του βασιλέως και κατέστησε τον Σεδράχ, τον Μισάχ και τον Αβδενεγό επί τας υποθέσεις επαρχίας της Βαβυλώνος, ο δε Δανιήλ ευρίσκετο εν τη αυλή του βασιλέως. Αμήν. Ο Θεός έχει αποφασίσει να βοηθήσει το λαό τον εξόριστο και εχμαλωτισμένο εκεί που βρίσκεται με κάθε ευλογία, άλλωστε του το έχει υποσχεθεί και όλες οι υποσχέσεις του Θεού είναι αληθινές. Οποιαδήποτε υπόσχεση και αν δοθεί από το Θεό σε οποιονδήποτε άνθρωπο, ο Θεός έχει αναλάβει την υποχρέωση να την εκτελέσει, αρκεί ο άνθρωπος βέβαια να μείνει στο θέλημα του Θεού και να περπατάει όπως ακριβώς ο Θεός τον θέλει. Αυτή η δοκιμασία δεν είναι για να διαλυθεί και να καταστραφεί ο λαός Ισραήλ και η δοκιμασία που φέρνει ο Θεός δεν είναι για κακό του ανθρώπου. Πολλές φορές ο Θεός επιτρέπει δυσκολίες στη ζωή μας. Αλλά συνηθίζω να λέω και το πιστεύω αυτό αδερφοί, ότι ο Θεός κάνει πάντοτε το λιγότερο από αυτό το οποίο μπορεί να κάνει αρκεί με στόχο να φέρει τον άνθρωπο στην ευλογία, αλλά ιδιαίτερα στην αιώνια ζωή. Δεν είναι μόνο ότι δεν βάζει ο Θεός βάρος μεγαλύτερο από αυτό που μπορεί να αντέξει ο άνθρωπος για την ευλογία του. Δεν είναι μόνο αυτό. Αλλά ο Θεός κάνει πάντοτε ό,τι είναι αδυνατόν, το λιγότερο, τη μικρότερη ταλαιπωρία στον άνθρωπο, αλλά την απαραίτητη, ώστε ο άνθρωπος να περπατάει έτσι ακριβώς όπως ο Θεός τον θέλει. Και δεν λογαριάζει κανέναν, δεν προσωποληπτεί ο Θεός. Εκείνο που τον ενδιαφέρει είναι, επειδή αγαπάει τους ανθρώπους, να φτάσουν στο τέλος στη Βασιλεία των Ουρανών. Να λάβουν μέρος στο τέλος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Αυτή είναι η προσπάθεια. Και μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση κάθε φορά που το διαβάζω, που ακόμη και στον Παύλο, τον άνθρωπο αυτόν, τον ευλογημένο, τον Απόστολο Παύλο, ο Θεός δεν τον λυπήθηκε, αλλά άγγελος Σατάν έστειλε να τον ραπίζει για να μην υπερηφανευθεί και χάσει τη Βασιλεία των Ουρανών, γιατί ήταν αναγκαίο να δώσει υπερβολή αποκαλύψεων σε αυτόν που θα φτάσει και θα γίνει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και θα φτάσει μέχρι τις ημέρες τις δικές μας. Η δοκιμασία που επιτρέπει ο Θεός έχει στόχο την παιδεία πρώτα, να εκπαιδεύσει ο Θεός τον άνθρωπο, να τον κάνει πιο αξιόπιστο, πιο δόκιμο. Γι' αυτό και ομολογεί ο Λόγος του Θεού ότι η θλίψη που προέρχεται από τη δοκιμασία του ανθρώπου εργάζεται υπομονή, η υπομονή δοκιμή, αλλά η δοκιμή εργάζεται και χαρίζει στον άνθρωπο την ελπίδα και πας ο ελπίζων επ' αυτόν δεν κατεσχύνεται. Η ελπίδα δεν θα κατεσχύνει. Βέβαια, πολύ καλύτερα είναι σήμερα να ζητήσουμε από το Θεό να μας δώσει να έχουμε την ελπίδα μας στον Θεό και μόνο στο Θεό, για να μην χρειάζεται να περάσουμε από όλη αυτή τη διαδικασία της θλίψης. Όταν μάλιστα εύκολα χάνουμε την ελπίδα μας, να ξέρουμε ότι η συνέπεια, την ελπίδα μας στο Θεό και μόνο στο Θεό. Όταν εύκολα δηλαδή πέφτουμε, όταν εύκολα απογοητευόμαστε, όταν εύκολα χάνουμε όχι μόνο την ελπίδα μας, αλλά και την εμπιστοσύνη μας στο Θεό, τότε να ξέρουμε ότι ο Θεός πρέπει να εργαστεί την ελπίδα μας.
και θα ξεκινήσει πάλι η αποθλίψη, πάλι η θλίψη να εργαστεί υπομονή, πάλι η υπομονή να εργαστεί δοκιμή, γιατί είναι ανάγκη να δημιουργήσει άνθρωπο, δούλο και δούλη, που να ελπίζουν εν τέλει στο Θεό και μόνο στο Θεό, αφενός μεν για να μην κατεσχύνονται, γιατί δεν θέλει ο Θεός να κατεσχυνόμεθα μπροστά στο διάβολο και στον κόσμο, αφενός μεν να μην κατεσχύνονται, αφετέρου όμως, αδερφοί αγαπητοί, να είναι αξιόπιστοι, συνεργοί στο έργο του Θεού. Και θέλουμε να εργαστούμε το Θεό. Και όσο πιο πολύ θέλουμε να εργαστούμε το Θεό, τόσο πιο πολύ ο Θεός θέλει να μας αυξάνει την ελπίδα μας προς Αυτόν. Είναι ένας στόχος, τελικός στόχος του Θεού. Και να γίνει και δικός μας στόχος, αδελφοί. Δεν είναι ο στόχος του Θεού να είσαι με δύναμη πίστεως. Αυτό είναι χάρη του Θεού, αυτό ο Θεός το δίνει. Η ελπίδα όμως είναι κάτι που είναι και δική μας ευθύνη. Να ελπίζουμε στο Θεό, να μην απογοητευόμαστε. Να μην λέμε πάει ο Θεός, δεν ενδιαφέρεται για μένα. Να ξέρεις ότι όταν σκέφτεσαι έτσι, μπροστά σου έρχεται θλίψη. Δεν μπορεί, δεν έχει εναλλακτική λύση ο Θεός. Όταν όμως, αδερφοί αγαπητοί, αγωνιζόμαστε, εργαζόμαστε την ελπίδα μας, τότε θα αποτελέσουμε στο άμεσο μέλλον το παράδειγμα του ευλογημένου ανθρώπου. Ευλογημένος είναι ο άνθρωπος που ελπίζει στο Θεό και του ελπίου η ελπίδα είναι ο Θεός. Είναι ένας σύντομος και ασφαλής δρόμος να απολαμβάνουμε την ευλογία στη ζωή μας. Σύντομος και ασφαλής, και μην το παραβλέπουμε αυτό. Μην παραβλέπουμε το να εργαζόμαστε και να απορρίπτουμε την απελπισία από τη ζωή μας, να εργαζόμαστε την ελπίδα στη ζωή μας. Μην χάνεις την ελπίδα σου, γιατί να ξαναρχίσει ο Θεός από την αρχή στη ζωή σου με τη θλίψη. Και όταν χάνεται η ελπίδα σου, εσύ θα στρέψεις το βλέμμα στον ουρανό και θα λες, Κύριε, εγώ ελπίζω σε σένα. Άλλωστε η ελπίδα μας δεν είναι και τόσο δύσκολο θέμα που χρειάζεται αφιέρωση, χρειάζεται δύναμη, δεν είναι. Είναι να κάνεις μια απλοϊκή σκέψη. Κύριε, δεν με αγαπάς. Δεν είναι δυνατό να μ' αφήσεις. Και ο Δαβίδ αυτό το ωραίο χαρακτηριστικό έχει, αδελφοί. Το διάβαζα σήμερα και το διεπίστωσα. Είχε πτώσεις, είχε αμαρτίες, είχε τα πάντα. Αλλά ξέρετε τι, δεν έχασε ποτέ του, την ελπίδα του στο Θεό. Έπεσε, αμάρτησε, είχε εχθρούς πολλούς, είχε κινητούς πολλούς, αλλά έλεγε, έκραξα προς τον Κύριο και η ελπίδα μου είναι σε σένα. Δεν διάβασα, μπορεί να υπάρχει, απλώς σας το λέω σήμερα έτσι, λίγο επιπόλαια ίσως, δεν διάβασα πουθενά να λέει ο Δαβίδ ότι έχασα την ελπίδα μου. Και μάλιστα όταν πια έφτασε στο σημείο που να μην υπάρχει βοήθεια από κανέναν, λέει, στρέφω το βλέμμα μου στα όρη, δεν βλέπω βοήθεια από κανέναν, από πού θα έρθει η βοήθειά μου? Και δεν λέει από πουθενά, ενώ δεν βλέπει τίποτα δίπλα του, λέει, η βοήθειά μου θα έρθει από τον ουρανό. Αλληλούια, αυτή είναι η ελπίδα. Και αν δεν βλέπω τίποτα φως μπροστά μου, ο Θεός θα είναι το φως μου. Και εν κοιλάδι σκιάς θανάτω αν περπατήσω, δεν θα φοβηθώ κακό, γιατί εσύ θα είσαι μαζί μου. Αυτή είναι η ελπίδα. Και είναι ένα ωραίο μήνυμα, αδελφοί, για μας σήμερα. Να μην χάνουμε την ελπίδα μας, και όταν διαπιστώνουμε ότι χάθηκε η ελπίδα μας, να αγωνιστούμε και να πούμε, όχι, μη γέννητο. Μη γέννητο. Ο Θεός δεν μπορεί. Ο Θεός δεν θέλει. Αφού εγώ έχω αφιερώσει τη ζωή μου στο Θεό, ο Θεός θα διαφορήσει για μένα? Τι λες, θα διαφορήσει, αδερφέ, για σένα ο Θεός? Είναι δυνατό να διαφορήσει ο Θεός για σένα? Μόνο αν πεις δεν υπάρχει Θεός, τότε αλλάζουν τα πράγματα. Αλλά για κοίταξε γύρω σου, ποιος σε αναγέννησε, ποιος σε βάφτισε με Πνεύμα Άγιο, ποιος έκαμε την Εκκλησία. Αλληλούια, μπορούμε να πούμε δεν υπάρχει Θεός? Εάν υπάρχει Θεός, υπάρχει και ελπίδα. Αλληλούια. Εάν υπάρχει Θεός, δεν μπορεί να μην υπάρχει ελπίδα. Και αν δεν βλέπουμε καλά με τα μάτια μας, είναι γιατί μπήκε ένα σύννεφο μαύρο.
Και τώρα που είναι σύννεφο εδώ πέρα δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ήλιος. Μωρέ, βρέχει. Εντάξει, θα περάσει η βροχή. Βρέχει, αλλά λόγος του Θεού λέει ότι κατακλυσμός δεν θα γίνει. Άρα λοιπόν, όσο και να βρέξει, θα ξαναβγεί ο ήλιος. Αμήν, αδελφοί. Αλλά δεν θέλω να σας πω μόνο να μην χάνετε την ελπίδα σας. Άλλο είναι αυτό που ο Θεός μου είπε να σας πω. Και συγχωρέστε με γι' αυτό. Μην χάνεις, μην εγκαταλείπεις την ελπίδα σου, γιατί θα ξαναρχίσεις από τη θλίψη. Γιατί να αρχίζω από τη θλίψη? Εγώ θέλω να αρχίζω και να τελειώνω από την ελπίδα. Αμήν, αδελφοί. Και δεν είναι δύσκολο να πεις ότι έχασα την ελπίδα μου. Μόλις έρθει αυτή η σκέψη στην καρδιά σου, θα πεις όχι, ζει ο Θεός. Ζει ο Θεός. Είναι ανεστημένος. Μ' αγαπάει, δεν έχω καμία αμφιβολία. Εγώ, αδελφοί αγαπητοί, αμφιβάλλω για όλα. Για όλους σας, για όλα, για μένα, για όλα. Ένα δεν αμφιβάλλω, ότι ο Χριστός μ' αγαπάει. Χριστός μ' αγαπάει, πάει τέλειος, είναι αποδεδειγμένο. Είναι αποδεδειγμένο, είμαι ζωγραφισμένος στην παλάμη Του. Με έχει στο χέρι Του. Και αν κάνω στραβοπατήματα, και αν κάνω λάθη, και αν πέφτω, και αν αμαρτήσω, και αν οι εχθροί μου είναι πολλοί, και αν ο διάβολος ορίεται, και αν, ό,τι και αν είναι. Ζει ο Χριστός μου και θα μας ελευθερώσει. Ζει ο Χριστός και θα επέμβει. Αν πω όμως, από τη θλίψη πάλι ξεκινάμε. Τι ωραίο. Αυτό το λένε οι άνθρωποι bypass. Δηλαδή κάνεις έτσι και ξαναβγαίνεις πάλι μπροστά. Κόβεις δρόμο. Να κόβουμε δρόμο, αδερφοί, για την ευλογία του Θεού. Να μην συνεχίζουμε το δρόμο το δικό μας, αλλά να πηγαίνουμε πίσω από τα ίχνη του Χριστού που μας οδηγεί στον Πατέρα Του, τον ουράνιο και τον αιώνιο. Εδώ υπάρχει πραγματικά ένα πρόβλημα που δεν έχει ελπίδα. Έχει δει ένα ενύπνιο ναυγοδονόσορο πλανητάρχης, ο αυνότατος άρχων, που λέει και γίνεται, που διατάζει και σκοτώνεται, που υψώνει, που καθερεί, που ό,τι θέλει κάνει, που τον τάραξε τόσο πολύ, όπως είπαμε και την περασμένη Δευτέρα, και είναι αδύνατο να ησυχάσει. Γι' αυτό βγάζει μια διαταγή σε όλους τους μάγους, τους επαϊδούς, τους σοφούς, τους φιλοσόφους, τους άρχοντες, και λέει: όποιος μου φανερώσει το ενύπνιο και την ερμηνεία, εγώ θα τον υψώσω και θα τον δοξάσω. Αλλά αν δεν μου το φανερώσετε, όλους θα σας σκοτώσω. Μην μου πείτε ότι υπάρχει κατάσταση πιο απελπιστική. Ένας όλοι σκότω, και άρχισε, βγήκε ο Αριώχη και ο αρχισωματοφύλακας, ήταν ο στρατηγός του Ναυγοδονόσορα, και άρχισε και σκότωνε. Και φτάνει και στο Δανίλ. Ο Δανίλ το βάλε στα πόδια. Είπε: πω πω Θεέ μου, με εγκατέλειψες. Αυτή είναι η ελπίδα, αδερφή. Λέει: στοπ! Μη σταμάτα να σκοτώνεις. Εγώ θα σου το πω. Τρελός είναι? Δεν είναι τρελός. Πιστός είναι? Δεν ξέρω πόσο με όλη του την καρδιά το πιστεύει. Ένα ξέρω, ότι ελπίζει ότι ο Θεός ζει και μπορεί να κάνει τα πάντα. Το ξέρεις εσύ αυτό? Ελπίζεις ότι ο Χριστός ζει και μπορεί να κάνει τα πάντα? Και μάλιστα να κάνει όχι μόνο τα πάντα, αλλά πολύ περισσότερα από αυτά που εσύ μπορείς να φανταστείς, να σκεφτείς και να ζητήσεις. Αλλά πότε? Κατά τη δύναμη την ενεργουμένη μέσα σου δια Πνεύματος Αγίου. Και έχω έρθει σε τέτοιες καταστάσεις που ούτε να προσευχηθώ δεν μπορώ. Βλέπω τη γωνιά της προσευχής και δεν μπορώ να πάω. Αντέχω, δεν μπορώ να προσευχηθώ. Πάω να κοιμηθώ. Το μόνο που θέλω είναι να κοιμηθώ. Για να ξεχάσω, οι άνθρωποι λένε πάω να πιω. Εμείς δεν πίνουμε, αλληλούια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά όμως, αδερφοί αγαπητοί, δεν είναι σωστό αυτό. Πήγαινε στην προσευχή όπως είσαι. Γονάτισε. Και αν μάλιστα σε έχει βαφτίσει ο Κύριος και με Πνεύμα Άγιο, αλληλούια. Και αν πες, ελπίζεις ότι ο Κύριος θα σε πληρώσει με Πνεύμα Άγιο. Πες: Χριστέ μου, θα έρθεις εκείνη τη στιγμή, θα σε επισκεφθεί. Εκείνη τη στιγμή ο Δανιήλ είπε: σταμάτα, λέει. Δεν ξέρω πόσοι από εμάς θα είχαμε τρομοκρατηθεί και θα τρέχαμε ακόμη. Μα τι μου ζητάς? Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί αγαπητοί, γιατί κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες ο Δανιήλ ξέρει ότι υπάρχει ο Κύριός του που τον λατρεύει, τον αγαπάει και τον δοξάζει. Κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες και για οποιαδήποτε γεγονότα. Και ξέρει ότι θα κάνει το καλύτερο.
Μακάριος εκείνος που ελπίζει στον Κύριο και η ελπίδα του είναι στον Κύριο. Αυτός θα μοιάζει πάντοτε σαν δέντρο φυτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων. Θα έρθει το καύμα, δεν θα τον αγγίξει. Θα έρθει η δυστυχία, δεν θα έρθει σε αυτόν. Γιατί ελπίζει στον Θεό. Και αυτό το χαρακτηριστικό της ελπίδας το κάνει να είναι ένα δέντρο, όχι οποιοδήποτε δέντρο. Γιατί αν έρθει το καύμα, όλα τα δέντρα ξεραίνονται. Αν έρθει η δυστυχία, όλοι κλαίνε. Αυτός δεν διαφέρει. Και ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, έχει ένα ωραίο χαρακτηριστικό ο Χριστός με το λαό του. Κάνει εξαίρεση. Ό,τι συμβαίνουν γύρω, δεν συμβαίνουν τα ίδια και σε σένα που ελπίζεις στο Χριστό. Δεν συμβαίνουν τα ίδια. Ταλαιπωρία, δυστυχία στην Αίγυπτο, όλες οι πληγές του Θεού επάνω στο Φαραώ, εκτός από τη γη για σένα. Γιατί ήλπιζαν στον Κύριο. Και τώρα που έρχονται όλα αυτά τα δεινά στην ανθρωπότητα, με εμάς ο Κύριος θα κάνει πάντοτε εξαίρεση. Και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Ευλογημένη εξαίρεση. Ο Δανίλη λοιπόν, όταν είδε τη δυσκολία, φώναξε και το Σεδράκ, το Μισάκ και το Αβδενεγό και του λέει: ετοιμάζονται να μας καθαρίσουν όλους. Πάμε να προσευχηθούμε, γιατί μόνο ο Θεός μπορεί να μας σώσει. Και αυτό ας το ακούσουμε, αδερφοί. Μόνο ο Θεός μπορεί να σε σώσει. Μην νομίζεις ότι μπορείς να σωθείς μόνος σου, μόνη σου, η μόρφωσή σου, η ικανότητά σου, η δυνατότητά σου, η εξυπνάδα σου, οι καταθέσεις, ο πλούτος, οι δουλειές. Πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν, λέει ο Λόγος του Θεού. Αλλά δεν τελειώνει εκεί. Οι δε εξητούντες στον Κύριο δεν θα στερηθούν ουδενός αγαθού. Και ποιοι είναι αυτοί που εξητούν τον Κύριο? Οι ελπίζοντες. Αν δεν ελπίζεις, πώς θα πας να τον εξητήσεις? Άμα δεν ελπίζεις ότι θα τον βρεις, αν δεν ελπίζεις ότι θα σε ακούσει, αν δεν ελπίζεις ότι θα σου απαντήσει, πώς θα πας να τον εξητήσεις? Οι ελπίζοντες, δηλαδή οι εξητούντες τον Κύριο, δεν στερούνται ουδενός αγαθού. Και για να προσθέσω κάτι και να τελειώσω με αυτό το θέμα, που όμως αδερφοί αγαπητοί, σας βεβαιώνω ότι αυτό το θέμα είναι το ειδικό θέμα σήμερα για μας. Ο Δαβίδ τι είπε? Ο Κύριος είναι ο ποιμή μου, δεν θέλω στερηθεί ουδενός αγαθού. Τέλειωσε. Πού το ξέρεις? Δεν χρειάζεται να σου το εξηγήσω. Είναι βεβαιωμένο μέσα στην καρδιά μου. Ο Κύριος είναι ο ποιμή μου. Και το ερώτημα είναι: ο Κύριος είναι ο ποιμή σου? Είσαι πρόβατο της βοσκής του Χριστού. Έχεις αποφασίσει δηλαδή να σε οδηγεί αυτός πάντοτε, έστω και από μονοπάτια δύσκολα, δικαιοσύνης? Ελπίζεις ότι όπου και να σε οδηγήσει ο Χριστός, τελικά θα σε φέρει σε βοσκές χλωερές και σε ύδατα αναπαύσεως? Ή θα πεις: πού πάει από εδώ? Πάνω στα κατσάβραχα. Μην κοιτάς τα κατσάβραχα, κοίτα πίσω από τα κατσάβραχα τι έχει ετοιμάσει ο Θεός. Γιατί αν δεν περάσεις από τα κατσάβραχα, δεν θα φτάσεις στην κοιλάδα την ευλογημένη. Δεν θα φτάσεις. Μα τα κατσάβραχα περπάτασαι. Ακολούθα τον Χριστό. Και να σας πω κάτι, ό,τι έρχεται στη ζωή μας να το περπατάμε, αδελφοί. Μην το φοβόμαστε. Περπάτα το. Ο Κύριος το έφερε. Εκτός αν το διάλεξες εσύ. Εάν άπλωσες το χέρι σου εσύ και το διάλεξες, εκεί κοίταξε γρήγορα να ξαναπροσευχηθείς να σου διορθώσει την οδό ο Θεός. Γιατί η αλήθεια είναι ότι στη ζωή μας κάνουμε λάθη. Κάνουμε λάθη. Και να σας πω και κάτι, τα λάθη τα πληρώνουμε. Και ποια είναι τα λάθη μας? Να μας λέει πήγαινε ο Θεός από εδώ και εμείς να πηγαίνουμε από εκεί. Ή να ξεκινάμε χωρίς να ρωτήσουμε τον Θεό. Ή να ενεργούμε χωρίς τουλάχιστον να προσευχηθούμε και να πούμε, να μην ρωτήσουμε: Κύριε, σε παρακαλούμε, κλείσε το δρόμο αν δεν είναι δικό σου. Θυμάμαι όταν άλλαξα δουλειά, ήταν η περίοδος που άλλαξα δουλειά, μια περίοδο το 89. Είχαν βρεθεί μπροστά μου 3-4 δουλειές πάρα πολύ καλές. Αλλά ήταν τότε που είχα βαφτιστεί με πνευμάγιο και είχα μάθει ότι ο Κύριος πρέπει να είναι ο ποιμένας μου. Και ενώ θα έπρεπε ανθρωπίνως να χαίρομαι, να χοροπηδάω από τη χαρά μου για τις δουλειές που μου ανοίχθηκαν,
Εγώ πήγα και προσευχήθηκα και είπα, Κύριε, σε παρακαλώ, κλείσε όλες τις πόρτες που δεν είναι από σένα και άσε τη μία αυτή που εσύ έχεις προσδιορίσει για μένα. Αλλά το είπα με ειλικρίνεια. Και μια φορά και δύο φορές και τρεις φορές και πέντε φορές. Και ότου θαύματος. Από όλες τις δουλειές έκλεισαν όλες και έμεινε η μία που δεν ήθελα. Αυτή που δεν ήθελα μ' άφησε ο Κύριος. Το Αίγιο. Πάντε να πας τώρα στο Αίγιο. Να αφήσεις μια πολύ ωραία δουλειά εδώ, ότι πέτυχε το σπίτι σου και τη γειτονιά σου και την εκκλησία μόλις είχα πιστέψει, και να πάω στο Αίγιο. Στο Αίγιο μια δουλειά που ήταν τότε άθλια. Ένα εργοστάσιο που ήταν γεμάτο φίδια, καμιά δεκαπενταριά άνθρωποι που δούλευαν μέσα, οι οποίοι δεν ακούγαν τίποτα. Στενοχώρια, κλάμα, δάκρυα. Αφού όταν κατέβαινα κάτω να πάω στο Αίγιο, έλεγα, με πήγαινε ο εργοστασιάρχης, και καθώς κατέβαινα έλεγα, εσύ φταίς, έλεγα του Θεού. Κοίτα όταν ήρθα στην εκκλησία πως ήμουνα και κοίτα πως με κατάντησες. Ακούτε τι έλεγα, αλλά ήταν η θλίψη μου τόσο μεγάλη. Όμως δεν θέλω να σας πω πολλά, όταν έφυγα δεν ήθελα να φύγω. 3,5 χρόνια με κράτησε εκεί ο Θεός. Μέσα σε αυτά 3,5 χρόνια, τι να σας πω, τι εργάστηκε ο Θεός. Με δίδαξε το Λόγο Του. Με βάφτισε με Πνεύμα Άγιο. Με έμαθε να κηρύττω. Τα πνευματικά και άλλα πολλά. Βάφτισε την οικογένειά μου όλη με Πνεύμα Άγιο. Κράτησε τα παιδιά μου στο Χριστό. Τα μεγάλωσε στην Εκκλησία. Μας ένωσε με τη γυναίκα μου ακόμη πιο πολύ. Τα πνευματικά και άλλα πολλά θα μπορούσα να σας πω. Αλλά και τα υλικά. Όλοι πεινάγανε στη δουλειά, όλοι είχαν ταλαιπωρία στη δουλειά. Μένα μου είχε στείλει ένα κόρακα ο Θεός. Άμα δεν με πιστεύετε, ρωτήστε την Άννα και τον Κύριο. Ήταν ένας λογιστής που πώς τα κατάφερνε, γιο της. Ήταν τότε, περνάγανε πολύ δύσκολα η εταιρεία που δούλευα και πληρωνόντουσαν πολύ αργά οι άνθρωποι. Ο μόνος που πληρωνόταν κανονικά και πλήρως ήμουν εγώ. Από αυτό τον κόρακα. Πήγαινε, μάζευε, ερχόταν, Κύριε Κοροβέση, πάρε το μισθό. Ήταν η περίοδος που θα έπρεπε να ήμουν σε δυσκολία και εγώ ήμουν σε ευημερία. Όταν έφυγα από εκεί, είχε γίνει η εκκλησία του Αιγείου, είχα γνωρίσει αδέλφια καλά, με είχε ευλογήσει ο Θεός. Και όταν ήταν να φύγω, δεν ήθελα να φύγω. Δεν θέλω να φύγω, Κύριε. Με το ζόρι με τράβηξε, πάλι με κλάματα έφυγα από εκεί και ήρθα εδώ. Αλλά αδελφοί αγαπητοί, αντί να πηγαίνουμε με κλάματα εκεί που έχει ετοιμασμένη ο Θεός την ευλογία, δεν είναι ωραία, αδελφοί αγαπητοί, να εμπιστευόμαστε τον Χριστό? Αμήν. Γιατί να περάσεις από θλίψη, από δοκιμασία, για να έχεις, για να σε διδάξει ο Θεός υπομονή? Προχώρα, αδελφέ, έτσι πως οδηγεί ο Θεός. Μόνο να βεβαιωθείς ότι είναι από το Θεό. Ακόμη ευχαριστώ το Θεό για τα χρόνια εκείνα του Αιγείου, και όχι μόνο εγώ, αλλά όλη μου η οικογένεια. Ήταν πολύ όμορφα χρόνια. Αλλά τα επόμενα ήταν ακόμη πιο όμορφα. Και τα επόμενα θα είναι ακόμη πιο όμορφα. Γιατί αυτό είναι το χαρακτηριστικό, αδερφοί, της Εκκλησίας του Χριστού. Δεν πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο, αλλά πηγαίνουμε πάντα στη ζωή μας από το καλό στο καλύτερο, με μία προϋπόθεση, και σας παρακαλώ να μου επιτρέψετε μια φορά ακόμη να την τονίσω, ότι είναι από το Θεό. Με μία προϋπόθεση. Η ελπίδα σου να είναι ο Χριστός και η ελπίδα σου να είναι στο Χριστό. Αμήν. Δεν είναι δύσκολο πράγμα αυτό. Δεν είναι από τα μεγάλα και από τα δυνατά και από τα πολλά που θέλει ο Θεός, αλλά θέλει πολλά. Θέλει αφιέρωση, θέλει. Αλλά αυτά είναι από τα εύκολα. Και η ευλογία είναι από τα εύκολα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Χωρίς βέβαια να πάβουν οι δοκιμασίες, που είναι όπως είπαμε για την παιδεία, που είναι όπως είπαμε για τον καρπό. Το πιο ωραίο παράδειγμα για την καρποφορία της δοκιμασίας είναι ο Χριστός, που ανέβηκε στο Σταυρό για να σώσει όλους εμάς. Και δεν υπήρχε άλλος τρόπος, και αν δεν υπάρχει άλλος τρόπος να σώσει την οικογένειά σου, θα σε περάσει από αυτή τη δοκιμασία. Πες αμήν όμως. Γιατί αυτή η δοκιμασία που έχει αποτέλεσμα τη σωτηρία των δικών σου εργάζεται αιώνιον βάρος δόξης στον ουρανό. Γιατί αν μην δεχτούμε να ταλαιπωρηθούμε προς ώρας εδώ, προσωρινή ελαφρά θλίψη, για να απολαμβάνουμε στον ουρανό το αιώνιον βάρος δόξης της σωτηρίας, και μάλιστα των ανθρώπων που αγαπάμε ή και των ανθρώπων που δεν αγαπάμε.
Αλλά ο Κύριος θα μας κάνει να τους αγαπήσουμε και τους εχθρούς μας ακόμη. Αλληλούια. Βέβαια ο Θεός δεν απογοήτευσε τον Δανιήλ, ούτε τα τρία παιδιά, πάρα πολύ γρήγορα του φανέρωσε με πνευματική διοράματος, λέει η γραφή, της νυχτός, το Δανιήλ και το ενύπνιο και την ερμηνεία του ενύπνιου, το οποίο είναι καταπληκτικό και για το οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα. Γιατί δεν ήταν ένα ονειράκι, ήταν λόγος Θεού αυτό που αποκάλυψε ο Θεός στον Ναβουχοδονόσορα. Κοιτάξτε να δείτε μέσα από ένα γεγονός πόσα πράγματα κάνει ο Θεός. Μέσα από ένα ενύπνιο, πρώτα-πρώτα θα υψώσει τον Δανιήλ, ύστερα θα ευλογήσει τον Ναβουχοδονόσορα και θα μας φέρει και εμάς να γνωρίσουμε ότι τα πάντα είναι στα χέρια του Θεού. Δεν γίνονται πράγματα λόγω της δυνάμεως ή των δυνατοτήτων των ανθρώπων. Και του δείχνει ένα ωραίο ενύπνιο ο Θεός του Ναβουχοδονόσορα που το θυμίζει, το φανερώνει στον Δανιήλ και ο Δανιήλ πηγαίνει μέσα και λέει εγώ θα σου το πω. Τάχασε ο Αριόχ και τρέχει, λέει, κάποιος, λέει, από τους Ιουδαίους, από το λαό του Ισραήλ, μου είπε ότι θα σου πει το ενύπνιο και την ερμηνεία. Φέρ τον γρήγορα μέσα. Εσύ, του λέει, μπορείς να μου πεις το ενύπνιο και την ερμηνεία. Και του είπε ο Δανιήλ, δεν μπορώ εγώ να σου πω το ενύπνιο και την ερμηνεία. Και κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να σου πει το ενύπνιο και την ερμηνεία. Αλλά εκείνο που μπορώ να σου πω είναι ότι υπάρχει Θεός που αποκαλύπτει τα πάντα. Αλληλούια. Το ξέρουμε. Το ξέρεις ότι υπάρχει Θεός που αποκαλύπτει τα πάντα. Ότι ό,τι του ρωτήσεις θα σου απαντήσει. Θα σου εξηγήσει. Αρκεί η ελπίδα σου να είναι ο Χριστός και να ελπίζεις μόνο στο Χριστό. Θα το λέω μέχρι να τελειώσουμε σήμερα. Η ελπίδα μας να είναι ο Χριστός. Υπάρχει Θεός που τα ξέρει όλα και τα αποκαλύπτει. Αλλά πρόσεξε, του λέει Ναβουχοδονόσορ. Μην νομίσεις ότι εμένα μου το αποκάλυψε ο Θεός επειδή είμαι ο καλύτερος από όλους και ο πιο ευλογημένος και ο πιο άγιος και ο πιο σπουδαίος. Αλλά αυτό ο Θεός μου το αποκάλυψε για να γνωρίσεις εσύ τους διαλογισμούς του ενυπνίου σου και σου αποκαλύπτει εσένα ο Θεός το μέλλον, όλο το μέλλον της ανθρωπότητας. Και είναι καταπληκτικό, αδερφοί, μέσα σε ένα ενύπνιο που θα γίνει λόγος Θεού όπως έγινε και το διαβάζουμε, που ο Θεός αποκάλυψε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας και δημιούργησε, για να μην πω αποκάλυψε, πρώτα δημιούργησε και ύστερα αποκάλυψε. Από τον Αβραάμ δημιούργησε το λαό του Θεού, από τον Ναβουχοδονόσορα θα δημιουργήσει τις αυτοκρατορίες των ανθρώπων. Είδες μία εικόνα η οποία ήταν εξαίσια, μεγάλη, υπέροχο στη λάμψη και η μορφή αυτή φοβερά. Αυτό είναι το ενύπνιό σου. Για σκεφτείτε όμως την έκπληξη και τον Ναβουχοδονόσορα με την αποκάλυψη αυτή. Και η κεφαλή της εικόνος ήταν εκ καθαρού χρυσού. Το κεφάλι ήταν τελείως καθαρό χρυσό. Το στήθος και οι βραχίονες της εικόνος ήταν από ασίμι, η κοιλιά και η μυρή από χαλκό, οι κνήμες από σίδηρο και κάτω τα πόδια ήταν μέρος εξιδήρου και μέρος εκπυλού. Και ενώ εσύ έβλεπες αυτή την εικόνα και τη θαύμαζες, απεκόπη ένας λίθος άνευ χειρός, χωρίς να επέμβει ανθρώπινο χέρι, από το όρος έπεσε αυτός ο μικρός λίθος και χτύπησε τα πόδια που ήταν εκ χαλκού και εξιδήρου και ο σίδηρος, εκπυλού και εξιδήρου, και ο σίδηρος και ο πυλός και ο χαλκός και ο άργυρος και ο χρυσός κατεσυντρίφθησαν ομού και δεν έμεινε τίποτα. Έγινε ως λεπτόν άχυρον αλωνίου θερινού, ώστε ο άνεμος εσήκωσε αυτά και κανένας τόπος δεν ευρέθη επ' αυτών. Και ο λίθος εκείνος που χτύπησε τα πόδια της εικόνος έγινε όρος μέγα και γέμισε όλη τη γη. Αλληλούια. Ένα ενύπνιο εκπληκτικό. Όμως και η ερμηνεία του, αδερφοί αγαπητοί, είναι μόνο, δεν υπάρχει άλλη ερμηνεία, μόνο δια Πνεύματος Αγίου. Κανείς δεν μπορεί να ερμηνεύσει το ενύπνιο αυτό. Κανείς δεν μπορεί να το ερμηνεύσει. Μία εικόνα, το κεφάλι χρυσό,
το στήθος και το από ασίμι, πιο κάτω χαλκός, πιο κάτω σίδερος και τελικά χαλκός και πυλός. Σίδηρος και πυλός. Τώρα κοιτάξτε πόσο εύκολο για μας είναι να το καταλάβουμε και πόσο δύσκολο ήταν για τον Αυγοδονόσορο να το εννοήσει. Εύκολο για μας να το καταλάβουμε. Γιατί έχουν συμβεί, τώρα έχουμε φτάσει στο τέλος. Εσύ, του λέει η βασιλιά μου, είσαι η κεφαλή η χρυσή. Εσύ και η αυτοκρατορία σου. Αλλά μετά από σένα θα σηκωθεί άλλη βασιλεία που θα είναι από ασίμι και αυτή είναι η Μίδη και οι Πέρσες. Και εμείς την ξέρουμε την ιστορία αυτή. Κι όλοι οι άνθρωποι την ξέρουν την ιστορία αυτή. Αλλά αυτό έχει γίνει πολύ πριν συμβεί, εξελιχθεί αυτό το ενύπνιο και η ερμηνεία. Στην αρχή με την αυτοκρατορία και τη βασιλεία του Ναβουγοδονόσορα. Μετά τη δεύτερη αυτή αυτοκρατορία θα έρθει τρίτη αυτοκρατορία και μάλιστα για την τρίτη λέει τρίτη άλλη βασιλεία εκ χαλκού η οποία θα κυριεύσει επί πάσης της γης. Νοήμιδα και Μίδη και οι Πέρσες δεν κυριεύσαν επί πάσης της γης. Η τρίτη θα κυριεύσει επί πάσης της γης. Και αυτή είναι η Ελλάδα, ο Μέγας Αλέξανδρος. Μέσα σε 13 χρόνια κυριάρχησε σε όλη την οικουμένη. Από 20 χρονών μέχρι 33 χρονών. Ήταν η ικανότητά του. Προσέξτε αδερφοί τη σκέψη μας τώρα. Ήταν τόσο ικανός ο Αλέξανδρος. Δεν είναι θέμα ικανότητας. Ο Θεός το είχε προγραμματίσει να γίνει. Μη θαυμάζουμε τον Αλέξανδρο, αν και καλό είναι να τον θαυμάζουμε, γιατί ήταν σκεύος εκλογής του Θεού χωρίς να το ξέρει. Και μάλιστα αν διαβάσετε την εκκλησιαστική ιστορία, όταν ο Μέγα Αλέξανδρος έφτασε στην Ιερουσαλήμ, βγήκε έξω ο αρχιερέας μαζί με τους Λεβίτες και τους ιερείς και τον προϋπάντησαν σαν τον γεγραμμένο στις γραφές. Και ο Μέγα Αλέξανδρος εξομολογήθηκε ότι όταν ήταν πριν ξεκινήσει την εκστρατεία του είδε ένα όραμα. Είδε ένα όραμα ότι θα περάσει από την Ιερουσαλήμ και θα τον υποδεχθούν ο αρχιερέας και οι ιερείς. Αυτό που συνέβη. Και μάλιστα είχε και ένα μήνυμα ο αρχιερεύς από το Θεό και του είπε ο Θεός είναι μαζί σου και θα κυριεύσεις όλη την οικουμένη. Αυτό το μήνυμα είχε και πήρε θάρρος και συνέχισε. Είναι καταπληκτικό αδελφοί αγαπητοί. Δεν είναι ότι ο Ναβουγοδονόσορ ήταν σπουδαίος, ο Θεός δίνει εξουσία σπουδαιότητας. Υπάρχει κανένας άνθρωπος σπουδαίος, ο Θεός δίνει δυνάμεις. Και μάλιστα ξέρετε πως το λέει στην ερμηνεία ο αδερφός μας ο Δανιήλ. Λέει, ακούτε πως το λέει. Και αυτή είναι η ερμηνεία. Σύ είσαι, σύ βασιλεύς είσαι ο βασιλεύς βασιλέων, γιατί, διότι ο Θεός του ουρανού έδωκε σε σένα βασιλεία, δύναμη, ισχύ και δόξα. Και πάντα τόπο όπου κατοικούσιν οι των ανθρώπων, τα θηρία του αγρού και τα πετεινά του ουρανού, ο Κύριος έδωκε στη δική σου χείρα. Και σένα σε κατέστησε επί πάντων τούτων. Δεν είναι δηλαδή να βλέπουμε την ικανότητα των ανθρώπων. Είναι ότι η ικανότηση είναι παρακυρίου για να κάνει καθένας το έργο που ο Θεός του έχει αναθέσει. Μετά τον Ναβουχοδονόσορα είπαμε ήταν οι Μίδικοι Πέρσες, μετά ήταν οι Έλληνες. Οι Έλληνες που με τον Μέγα Αλέξανδρο που αναφέρει ότι θα κυριεύσει πιπάσεις της γης και σας είπα η εκκλησιαστική ιστορία, έκανα λάθος, δεν το διάβασα στην εκκλησιαστική ιστορία, το διάβασα σε μια μελέτη, σε ένα τόμο μεγάλο περί Μεγάλου Αλεξάνδρου που αναφέρει τα απομνημονεύματα και είναι ιστορικό βιβλίο. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, αυτό το διάβαζα και το ξαναδιάβαζα όταν αναφέρθηκε για την είσοδο του Μεγάλου Αλεξάνδρου στα Ιεροσόλυμα και την ομολογία του για το όραμα και την ομολογία του αρχιερέα ότι μη φοβάσαι, προχώρα, ο Θεός σου έχει δώσει εξουσία να κυριεύσεις όλη τη γη. Και δεν έγραφε ιστορία γιατί του το είπε, αλλά εμείς ξέρουμε γιατί του το είπε, γιατί το διάβασε ο αρχιερέας μέσα στον Δανιήλ. Και μετά τον
την αυτοκρατορία των Ελλήνων. Τετάρτη βασιλεία θέλει σταθεί ισχυρά ως ο σίδηρος, και είναι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, και ήταν πράγματι ισχυρά ως ο σίδηρος, και καθώς ο σίδηρος κατακόπτει και καταλεπτεί τα πάντα, μάλιστα καθώς ο σίδηρος σωσιτρίβων τα πάντα, ούτω θέλει κατακόπτει και κατασυντρίβει. Ήταν τρομακτική η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία στη σκληρότητα. Ενώ ο Μέγα Αλέξανδρος ήταν, τουλάχιστον έτσι παρουσιαζόταν, σαν ελευθερωτής, σαν εκπολιτιστής. Δεν ήταν σαν κυρίαρχος, γι' αυτό και όπου πέρναγε οι στρατοί συνενώνονταν μαζί του. Έφερνε ελευθερία, έμπαινε μέσα και έλεγε «σας ελευθερώνω από τους τυράννους». Η πολιτική του, η λογική του, δεν ξέρω τι ήταν, ούτε θέλω να κρίνουμε, ούτε να εκθιάσουμε το Μέγα Αλέξανδρο επειδή είναι Έλληνας. Εκείνο που θέλουμε να πούμε είναι ότι όλη την εξουσία στους ανθρώπους τη δίνει ο Θεός. Οι αρχές και εξουσίες, πάσα εξουσία λέει, είναι από το Θεό. Γι' αυτό πρέπει να υποτασσόμεθα στις εξουσίες και στις αρχές. Βέβαια υπάρχουν και καταστάσεις που ο Θεός επιτρέπει και δεν είναι από το Θεό, είναι από το διάβολο, όπως ο Αντίχριστος. Δεν είναι εξουσία που είναι από το Θεό, αλλά την επιτρέπει ο Θεός. Και τι αποτέλεσμα θα έχει το να αφήσει ο Θεός τον Αντίχριστο να κυβερνάει 7 χρόνια στην ανθρωπότητα? Όχλος πολλής θα σωθεί. Όσοι δεν σώθηκαν με το κήρυγμα του Ευαγγελίου, με την αρπαγή της Εκκλησίας, θα σωθούν στην εφταετία του Αντίχριστου, και πρώτα απ' όλα ο λαός της Ισραήλ. Με το κήρυγμα δεν μπορεί να σωθεί ο λαός της Ισραήλ, με τον Αντίχριστο θα σωθεί ο λαός της Ισραήλ. Αλλά και όχι μόνο ο λαός της Ισραήλ, όχλος πολλής λέει, αμέτρητος από όλα τα έθνη, από όλους τους λαούς, θα είναι αυτοί που δεν θα βάλουν τελικά το χάραγμα το 666 και δεν θα προσκυνήσουν την εικόνα του Αντίχριστου. Αμέσως λέει, όχι αμέσως, μετά τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, και να το δούμε. Περί δε του ότι είδες τους πόδας και τους δακτύλους, μετά τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, μετά τα σκνήπας, μέρος μεν εκπυλού και ραμαίος μέρος δε εξιδύρου, θέλει είστε βασιλεία διηρημένη. Και να τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε αδελφοί ότι ενιαίο νόμισμα έχουμε να έχουμε από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Όπως το λέει η Γραφή. Στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία είχαν ένα νόμισμα, του Κέσαρος. Δείξε μου λέει το δινάριο του Κέσαρος, ποιον έχει απάνω, τον Κέσαρα. Τι γράφει απάνω, ρωμαϊκά. Ένα δίνει σε αυτόν όσα ανήκουν στον Κέσαρα, στον Κέσαρα, και όσα ανήκουν στον Θεό, στον Θεό. Η πρώτη φορά που δημιουργείται κοινό νόμισμα μετά από 2.000 χρόνια περίπου είναι τώρα. Είναι αυτή να την περιγράφει. Κοιτάξτε και τι όμορφα που την περιγράφει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Απίστευτη περιγραφή. Για να μην νομίζουμε ότι το έκανε. Ποιος ήταν ο Ντεγκόλ, ποιος ξεκίνησε? Ο Κύριος το έκανε, αδερφοί. Για ακούτε τι λέει. Περί δε του ότι είδες τους πόδας και τας δακτύλους, μέρος μεν εκπυλού και ραμαίος μέρος δε εξιδύρου, θέλει είστε βασιλεία διηρημένη. Πλην θελημένη τι είναι αυτή, εκ της δυνάμεως του σιδήρου, θα αποκτήσει δύναμη μεγάλη Ευρώπη και σκληρότητα. Και η αλήθεια είναι ότι φαίνεται, διακρίνεται αυτό. Πάνε τα ανθρώπινα δικαιώματα, όλα θα αποκτήσει σκληρότητα. Δεν είναι ακόμη ο Αντίχριστος. Είναι η αυτοκρατορία, είναι το κράτος το μεγάλο αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που όλοι δεν τους καταλαμβάνει τώρα, όλοι θέλουν να μπαίνουν μέσα. Δεν είναι τώρα να αυξάνεται με πολέμους, ένα θαύμα αυτό. Γι' αυτό είναι διηρημένη. Δεν είναι κυρίαρχος η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όλα τα κράτη κατά ένα περίεργο τρόπο. Όλοι θέλουν να μπουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και καταργήθηκε, καταστράφηκε μάλιστα και το σοσιαλιστικό καθεστώς, και τώρα όλοι οι Βούλγαροι, οι Ρουμάνοι, όλοι η ελπίδα τους είναι να μπουν κάτω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και θα μπουν όσο επιτρέψει ο Θεός, μέχρι που στο τέλος αυτή η αυτοκρατορία που θα δούμε παρακάτω θα κυριεύσει σε όλη την οικουμένη με τον Αντίχριστό μας. Για να συνεχίσουμε. Πλην θελημένη εν αυτή εκ της δυνάμεως του σιδήρου, καθώς είδες των σίδηρων αναμεμειγμένο με τα αργυλώδους πυλού, και καθώς οι δάκτυλοι των ποδών, οι δάκτυλοι των ποδών ήσαν μέρος εξιδύρου και μέρος εκπυλού, ούτως η βασιλεία θέλει είστε κατά μέρος ισχυρά και κατά μέρος εύθραυστος.
Και καθώς είδες το σίδηρο αναμεμειγμένο μετά το αργυλώδο σπηλού, ούτω θέλουσιν αναμειχθεί διασπέρματος ανθρώπων. Ποτέ δεν θα γίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Ευρώπης. Πάντοτε θα είναι οι Άγγλοι, οι Γάλλοι, οι Έλληνες, οι Ισπανοί. Δεν έχουν και το χρόνο να ενοποιηθούν όπως είχαν το χρόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες κάπως έτσι ήταν, όχι τόσο πολύ. Αλλά είχαν πάει μετανάστες, είχαν πάει μαύροι, είχαν πάει δούλοι και γίνανε ένα έθνος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα γίνει ένα έθνος. Γι' αυτό και προσπαθούν να βγάλουν τώρα επιμελητήριο. Ποιος θα κυβερνάει την Ευρώπη, οι Γερμανοί, οι Γάλλοι. Δεν λένε θα κυβερνήσουμε όλοι μαζί, δεν μπορούν. Αποκτούν, προσπαθούν να αποκτήσουν εξουσία. Ποιος θα είναι ο πρόεδρος, δεν τολμάνε να πούνε ποιος θα είναι ο πρόεδρος. Αν θα είναι Γερμανός, φωνάζουν οι Γάλλοι και οι Ιταλοί. Αν θα είναι Ιταλός, φωνάζουν οι Άγγλοι και οι Γερμανοί και οι Γάλλοι. Ο ένας φωνάζει τον άλλον, δεν μπορούν να βγάλουν πρόεδρο. Εμείς ξέρουμε ότι ο πρόεδρος, όταν θα έρθει ο καιρός, θα είναι ο Αντίχριστος και θα είναι από την Ελλάδα. Και είναι γιατί θα είναι όμως ο Αντίχριστος Έλληνας. Δεν είναι γιατί το λέμε εμείς, ούτε γιατί καφόμεθα σε αυτό. Ούτε λέμε, είδατε τι σπουδαίοι είμαστε. Ο Αντίχριστος θα είναι Έλληνας. Μην γίνει το τέτοιο πράγμα. Αλλά είναι συγκεκριμένο το γεγονός. Ο Αντίχριστος, όπως θα δούμε παρακάτω στο Δανιήλ, είναι πρώτον από τους επιγόνους, ένα κράτος από τους επιγόνους του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και οι επίγονοι, δηλαδή ποιοι ήταν οι επίγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όταν πέθανε ο Μέγας Αλέξανδρος, χωρίστηκε η βασιλεία του στα τέσσερα. Χωρίστηκε στην Αίγυπτο με τον Πτολεμαίο, χωρίστηκε στη Συρία με τον Αντίοχο, χωρίστηκε στην Ασία με τον, δεν τον θυμάμαι πώς τον λένε, με τον Σέλευκο, και στη Μακεδονία, στην Ελλάδα, με τους, με τους απογόνους του Αλεξάνδρου. Πρέπει να είναι λοιπόν ένας από τους τέσσερις, ο Αντίχριστος είναι ένας από τους τέσσερις επιγόνους, και ταυτόχρονα πρέπει να είναι ένα εκ του κράτους της Ευρώπης. Αυτοί οι τέσσερις επίγονοι δεν έχουν καμία σχέση με την Ευρώπη. Η Αίγυπτος δεν μπορεί να γίνει ποτέ μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Τουρκία, μην βλέπετε, δεν θα προλάβει να μπει η Τουρκία. Και η Συρία αποκλείεται να μπει. Η μόνη χώρα που είναι ταυτόχρονα εκ των επιγόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου, των διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όταν διαλύθηκε η αυτοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και ταυτόχρονα ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η Ελλάδα. Γι' αυτό δεν καυχόμεθα, αλλά από ό,τι φαίνεται, από ό,τι υπολογίζουμε, μέσα από τη γραφή ο Αντίχριστος θα είναι Έλληνας. Μην ψάξετε να τον βρείτε, δεν πρόκειται να τον βρείτε, γιατί είναι μυστήριο, δεν μπορεί να αποκαλυφθεί. Μόνο όταν φύγει η αρπαγή της Εκκλησίας θα αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος. Το λέει, το θυμάστε που το λέει. Θέλετε να το διαβάσουμε λιγάκι έτσι να το θυμηθούμε, μια και αναφερόμαστε σε αυτά. Λέει στην Δευτέρα Επιστολή του Αποστόλου Παύλου: «Σας παρακαλούμε δε αδελφοί, περί της δευτέρας παρουσίας του Κυρίου και της επισυνάξεως αρπαγής της Εκκλησίας, μην θορυβήστε», και διαβάζω από το δεύτερο κεφάλαιο και από το πέντε εδάφιο. «Δεν θυμάστε ότι ενώ ήμουν ακόμη μαζί σας, σας έλεγον ταύτα, και τώρα γνωρίζετε εκείνο το οποίον κολλεί αυτόν δια να αποκαλυφθεί, ώστε να αποκαλυφθεί εν το εαυτού καιρό». Γνωρίζετε ποιο είναι αυτό το οποίο εμποδίζει τον Αντίχριστο να αποκαλυφθεί. Είναι αυτός που κατέχει, λέει η Γραφή, ο κατέχων, και είναι το Πνεύμα του Άγιου, είναι η Εκκλησία του Χριστού. Δεν μπορεί να αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος μέσα στην ανθρωπότητα, δεν υπάρχει Εκκλησία. Γιατί είναι γραμμένο ότι αυτός που κατοικεί μέσα μας είναι μεγαλύτερος από αυτόν που κατοικεί στον κόσμο. Όταν θα αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος θα έχει όλη την εξουσία. Ο διάβολος θα του έχει δώσει όλη την εξουσία. Δεν μπορεί να συνυπάρχει ο Αντίχριστος με την Εκκλησία. Το ξαναδιαβάζω. «Και τώρα γνωρίζετε εκείνο το οποίο κολλεί αυτόν, ώστε να αποκαλυφθεί στον εαυτού καιρόν». Και λέει παρακάτω: «Διότι το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται». Μυστηριωδώς ήδη ενεργείται το έργο του Αντίχριστου, το μυστήριο της ανομίας. «Και θα συνεχίσει έως να εκβληθεί εκ μέσου ο κολλίων τώρα, και τότε θα αποκαλυφθεί ο άνομος». Μέχρι να εκβληθεί αυτός που εμποδίζει ο κολλίων τώρα, και αμέσως μετά θα αποκαλυφθεί ο άνομος. Ο άνομος είναι μυστήριο, μπορεί να αποκαλυφθεί.
Είναι αδύνατο να αποκαλυφθεί. Γι' αυτό και οι άνθρωποι θα είναι την μέρα της αρπαγής της Εκκλησίας τρώγοντες, πίνοντες, οικοδομούντες, νυφεύοντες, νυφευόμενοι. Θα είναι σε μια ευημερία η ανθρωπότητα. Και τι μας προτρέπει ο Λόγος του Θεού? Προσέχετε και εν τέλει από μέρημνες βιωτικές. Τι μέρημνες βιωτικές να προσέξουμε αν έρθει ο Αντίχριστος? Εκεί θα είναι το χάραγμα, εκεί θα είναι φόβος και τρόμος. Αλλά το κύριο χαρακτηριστικό είναι ότι αυτός που κατοικεί μέσα μας πάντοτε θα είναι μεγαλύτερος από αυτόν που κατοικεί στον κόσμο. Όταν θα φύγει η αρπαγή της Εκκλησίας, αυτόν θα δοθεί πάσα εξουσία. Αντίχριστος θα έχει πια όλη την εξουσία. Και εδώ, αδερφοί αγαπητοί, να προσέξουμε κάτι, μια και το έφερε έτσι ο Λόγος του Θεού. Λένε θα υπάρχει Πνεύμα Άγιο στην εφταετία του Αντίχριστου. Δεν θα υπάρχει Πνεύμα Άγιο. Και πώς θα προφητεύουν οι δύο προφήτες? Θα υπάρχει, αλλά θα είναι το Πνεύμα της Παλαιάς Διαθήκης, όπως προφήτευε ο Ιερεμίας, ο Ισαΐας. Τι δεν θα υπάρχει? Η χάρις του Χριστού. Δεν θα υπάρχει το όποιος επικαλεστεί το όνομα του Χριστού θα σωθεί. Η χάρις του Χριστού δεν θα υπάρχει. Θα κλείσει ο ουρανός. Γιατί ο άρχον του κόσμου τούτου θα είναι παντοδύναμος και θα δώσει στον Αντίχριστο όλη του την εξουσία. Και θα είναι η συνέχεια, και να το δούμε και αυτό, η συνέχεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως δεν θα υπάρξει άλλη αυτοκρατορία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση που θα εκδηλωθεί σαν το βασίλειο του Αντίχριστου. Εκεί θα βασιλεύσει και από εκεί θα επικρατήσει σε όλη την οικουμένη. Και εκεί θα βγάλει όλο το μένος. Τα πρώτα 3,5 χρόνια θα είναι ευγενής και θα προτρέπει τους ανθρώπους να βάλουν το χάραγμα και θα δίνει και προσφορές, δηλαδή θα ευημερούν οι άνθρωποι που θα πηγαίνουν μαζί του. Αλλά τα δεύτερα 3,5 χρόνια, όταν καθίσει το βδέλημα της ερημόσεως, λέει η Γραφή, επάνω στο ναό του Θεού σαν Θεός, τότε πια θα αποκαλύψει το σκληρό πρόσωπο. Εκεί θα πιστέψουν ο λαός Ισραήλ, όταν θα φωνάζουν μη βάζετε το χάραγμα. Οι δύο προφήτες οι οποίοι τελικά θα φωνευτούν, αλλά θα αναλυθούν. Ένα ωραίο θαύμα είναι αυτό. Θα αναστηθούν, θα τους δουν όλοι να ανασταίνονται. Και τα 3,5 χρόνια θα είναι, και καθώς το διάβαζα, θλίψη, λέει, που δεν έγινε ποτέ. Τι θα είναι αυτή η θλίψη? Γιατί οι διωγμοί έχουν γίνει. Όλα έχουν γίνει, και σε θηρία έχει ρίξει και παντού έχει ρίξει. Διωγμοί έχουν γίνει. Τι σώοι διωγμοί θα είναι αυτοί? Τι θα κάνει αυτός ο άνθρωπος που η Γραφή λέει θα γίνει τέτοια θλίψη που δεν έχει γίνει ούτε θα ξαναγίνει? Και αν δεν συνέτεμνε, λέει ο Θεός, τις ημέρες, δεν θα ζούσε κανένας. Αδελφοί, να προσέχουμε να φύγουμε την αρπαγή της Εκκλησίας. Ο Θεός να μας φυλάει. Γιατί δεν προσδιορίσε την Εκκλησία του ο Χριστός να δαρθεί, να ταλαιπωρηθεί, να διωχθεί, ο Χριστός θα παραστήσει μια Εκκλησία Αγία, τέλεια, ένδοξη. Η Γραφή λέει το Ευαγγέλιο τούτο θα κηρυχθεί σε όλη την οικουμένη και ύστερα θα έρθει το τέλος. Εμείς τώρα εκείνο που περιμένουμε είναι το κήρυγμα του Ευαγγελίου και την αρπαγή της Εκκλησίας. Και το κήρυγμα του Ευαγγελίου έτσι όπως ο Θεός το θέλει, με τις δυνάμεις του Πνεύματος του Αγίου. Προσοχή, δεν περιμένουμε ταλαιπωρίες του Αντίχριστου. Ευλογίες του Χριστού περιμένουμε. Είναι νικημένος ο διάβολος, δεν μπορεί να αγγίξει την Εκκλησία. Αυτοί που αναγεννήθησαν, ο διάβολος το να τους αγγίξει δεν μπορεί. Όχι να τους ταλαιπωρήσει ο Αντίχριστος. Ούτε να μας αγγίξει δεν μπορεί. Γιατί η Εκκλησία του Χριστού είναι σε θρίαμβο. Θριαμβευτικά θα φύγει στον ουρανό. Δεν θα φύγει ξεμαλιασμένη. Θα πάει στο γάμο του Αρνίου ξεμαλιασμένη και ταλαιπωρημένη. Θεός να μας φυλάει. Ο κίνδυνος ο δικός μας είναι οι μέρημνες. Η απάτη του πλούτου. Η ευημερία. Δεν περιμένουμε πόλεμο τώρα. Ο πόλεμος θα έρθει μετά την αρπαγή της Εκκλησίας. Μετά την αρπαγή της Εκκλησίας θα βγει, αν θυμάστε, τις... θα τα κάνουμε Θεού θέλοντος. Αν θυμάστε, είναι οι σφραγίδες που αρχίζουν, λέει ποιος θα τα ανοίξει το βιβλίο, και η δεύτερη σφραγίδα είναι πόλεμος.
Πρώτος είναι το κήρυγμα του, ο λόγος του Θεού, αλλά της Παλαιάς Διαθήκης, με τους δύο προφήτες, από εκεί ξεκινάει. Και μετά είναι ο πόλεμος και όλες πείνα, οι ταλαιπωρίες αυτές. Εμείς τώρα περιμένουμε τον ένδοξο Χριστό. Περιμένουμε τη δόξα της Εκκλησίας. Αλλά η αρπαγή της Εκκλησίας θα έρθει καθήν ώρα, αν δεν στο χάζεστε. Δεν θα λέμε αργή, γιατί χαθήκαμε. Θα λέμε ο Κύριος έρχεται ταχαίως. Και για να δοξαστεί ο Χριστός δεν θέλει πολλά, ούτε πολύ χρόνο, ούτε πολλές μέρες. Αυτή είναι η τελευταία αυτοκρατορία και τέλος. Μετά ένας λίθος, ένας μικρός λίθος, το ξέρετε. Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού, ο Λόγος του Θεού. Ένα μικρός λίθος από το όρος θα πέσει να χτυπήσει τα πόδια του Αντιχρίστου, Δευτέρα Παρουσία. Και δεν θα μείνει τίποτα, πάει η ανθρωπότητα. Θα κατέβει ο Ιησούς Χριστός με τα πάντων των Αγίων και θα εγκαθιδρύσει τη Βασιλεία την τελευταία. Ακούτε πώς τη λέει. Και εν τες ημέρες των βασιλέων εκείνων θέλει αναστήσει ο Θεός του ουρανού βασιλεία ή της εις τον αιώνα δεν θέλει φθαρεί. Και η βασιλεία αυτή δεν θέλει περάσει σε άλλων λαών, θέλει κατασυντρίψει και συντελέσει πάσα στάφτα της βασιλείας, αυτή δε θέλει διαμένει στους αιώνας. Καθώς είδες ότι απεκόπη λίθος εκ του όρους άνευ κυρών και κατεσυνέτριψε των λίθων, των χαλκών, των πυλών, των άργυρων και των χρυσών, ο Θεός ο Μέγας έκαμε γνωστό εις τον βασιλέα ότι θέλει γίνει με τα ταύτα. Και αληθινόν είναι το ενύπνιον και πιστή η ερμηνεία αυτού. Τώρα είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα περιμένουμε την αρπαγή της Εκκλησίας και αμέσως μετά την αρπαγή της Εκκλησίας θα αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος. Και θα έρθει πια η τελευταία βασιλεία του Αντιχρίστου, 7 ετής, που θα συντέμνει ο Θεός το χρόνο και θα γίνει λιγότερο από 7 χρόνια, περίπου 6,5 χρόνια. Πόσα ημερομίσθια λέει, 6. Περί λιγότερο από 7 χρόνια, 6.600 ημερόνυχτα, δεν ξέρω πόσα, δεν θυμάμαι τον αριθμό. Και μετά από εκεί θα έρθει, ξέρετε, ο κόσμος πώς θα είναι όταν θα έρθει η Δεύτερα Παρουσία. Θλίψεις μεγάλη, οι δυνάμεις των ουρανών θα σαλεύονται και θα δουν το σημείο του Υιού του ανθρώπου και οι άνθρωποι θα αποψυχούν από τα μέλλοντα να συμβώσει. Θα τρέμουν από αυτά που γίνονται. Πυρηνικός πόλεμος, σεισμός που θα ρίξει όλες τις πόλεις της γης, φοβερό πράγμα. Θεός να μας φυλάει, αδελφοί αγαπητοί, να φύγουμε ένδοξα με την αρπαγή της Εκκλησίας. Ο Θεός να μας φυλάει. Και τι ωραία που αυτό το ενύπνιο ήταν ένα θαύμα που έκαμε ο Θεός με τον Αυγοδονόσορα και τον Δανιήλ και ύψωσε τον Δανιήλ. Και ο Δανιήλ έγινε άρχοντας μέσα στους Χαλδαίους με αποτέλεσμα να οι Ισραηλίτες να μην έχουν την ταλαιπωρία των σκλάβων και να ευλογούνται. Είναι θαυμαστό πως το έργο του Θεού καλύπτει τα πάντα. Τα πάντα καλύπτει. Και το έργο του Θεού θα γίνεται στη ζωή σου και ο Θεός θα σε υπερασπίζεται και θα σε βοηθάει και θα σε αυξάνει και θα σε φροντίζει και θα κάνει τα πάντα στη ζωή σου. Μία προϋπόθεση. Η ελπίδα σου να είναι στο Χριστό. Και μην εμπιστεύεσαι κανέναν. Μόνο το Χριστό. Κανέναν μην εμπιστεύεσαι. Ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός ο μόνος που μπορεί να σε σώσει, μπορεί να σε βοηθήσει, μπορεί να σε ευλογήσει, μπορεί να σε προστατεύει, να σε οδηγεί και στο τέλος να έρθει να σε παραλάβει. Αμήν.